Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χάρη του διαλόγου, ας αρχίσω από το σημείο στο οποίο τελείωσε ο προηγούμενος ομιλητής. Τι έχει υποθεί από τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με την ψήφο δημοτών που κατοικούν στο εξωτερικό. Πρώτον, γιατί δεν το δέχεστε, αυτό επιτάσσει η Δημοκρατία, και δεύτερον, γιατί είναι κάτι για το οποίο διαφορείτε. Ξέρετε, δεν υπάρχει τίποτα πιο αβάσιμο. Πρώτον, πώς μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει αδιαφορία όταν αυτός ακριβώς νόμος, αυτό το νομοσχέδιο το οποίο υπάρχει εδώ, με την τροπολογία η οποία έχει προταθεί, εισάγει την δημιουργία μιας επιτροπής η οποία θα δει τα τεχνικά ζητήματα που υπάρχουν για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, τα οποία είναι βεβαίως απαραίτητο να επιληθούν. Δεν μπορούν, αν δεν επιληθούν, να προχωρήσουμε, για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν έχουμε ψήφο εθνικής εμβέλειας, όπου δεν χρειάζονται περιφέρειες. Κατά το Σύνταγμά μας χρειάζονται περιφέρειες, υπάρχουν δήμοι και επομένως θα πρέπει να οριστεί ακριβώς ποια είναι η περιφέρεια η οποία θα ψηφίζει και σε ποια πόλη θα αντιστοιχεί η ψήφος η οποία θα δοθεί. Αυτά τα ζητήματα πρέπει να ειδωθούν και χρειάζεται μια τεχνική επεξεργασία αναγκαία, αλλιώς η ψήφος δεν μπορεί να υπάρχει. Δεν υπάρχει απογραφή των κατοίκων του εξωτερικού ώστε να ξέρουμε σε ποιες πόλεις τους συναντούμε. Δεν υπάρχει καμία προετοιμασία για ταυτόχρονη ψηφοφορία. Θα ήταν απολύτως αδύνατο, χωρίς μια προεργασία, να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και βεβαίως, ας μην λέμε αυτά τα βαρύγδουπα, το ότι αυτό είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας, για να θυμηθούμε λιγάκι ότι η δημοκρατία είναι το πολίτευμα του κοινού τόπου. Δεν είναι το πολίτευμα του κοινού αίματος να ψηφίσουν αυτοί οι οποίοι κατάγονται από ελληνικό αίμα πριν από δύο ή τρεις γενιές, αλλά έχουν φύγει στο εξωτερικό. Η δημοκρατία ήθελε αυτός που ζει σε ένα τόπο να επηρεάζει την εξουσία αυτού του τόπου με την ψήφο του. Όχι να είναι κάποιος μακριά, να μην πληρώνει τις συνέπειες της ψήφου του, αν είναι λαθασμένη, δικαιωματική με λαθασμένη ή όχι, ψηφίζοντας οτιδήποτε. Επομένως, πολύ σωστά πρέπει να ψηφίζουν όσοι έχουν φύγει από τη χώρα μας περιστασιακά για σπουδές, λόγω οικονομικών δυσκολιών και πρόκειται να γυρίσουν, αλλά δεν είναι λογικό να ψηφίζει αυτός ο οποίος είναι δεύτερης, τρίτης γενιάς, απλώς επειδή έχει το ελληνικό αίμα. Διότι αυτό είναι φιλετισμός. Αυτό είναι ψήφος του αίματος. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη δημοκρατία. Επιτέλους, λίγη παιδεία δημοκρατίας. Από αυτούς που τα επικαλούνται το όνομά της, λίγη παιδεία. Πέρα από αυτό το θέμα. Μη διακόπτεται, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως το νομοσχέδιο αυτό έχει επιλύει και λειτουργικά ζητήματα, επιλύει και ορισμένα σημαντικά της δημοκρατίας. Του αξίζει το όνομα Κλισθένης, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Ο Κλισθένης, ξέρετε, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Είναι αυτός τον οποίο οι ολιγαρχικοί αποσιωπούσαν. Ο Θουκυδίδης γνωρίζει τον Κλισθένη. Ούτε ο Πλάτωνας τον γνωρίζει. Το γνωρίζει η Αθηναίων πολιτεία του Αριστοτέλη που έβλεπε όλα τα πολιτεύματα, τον γνωρίζει ο Ηρόδοτος. Αλλά είναι σύμβολο της δημοκρατίας ο Κλισθένης και η ονομάτισή του και πάλι εδώ, η υπενθύμηση του ονόματός του είναι πραγματικά σημαντική. Αλλά έχει και ένα άλλο θέμα σημαντικό το νομοσχέδιο, αυτό το ρυθμίζει με έναν τρόπο ο οποίος ευνοεί τη δημοκρατία. Και αυτό είναι αυτά τα βήματα που γίνονται προς την απλή αναλογική. Βεβαίως η αντιπροσώπευση είναι σήμερα ένα δομικό στοιχείο της δημοκρατίας. Σήμερα η δημοκρατία ή είναι αντιπροσωπευτική ή δεν υπάρχει. Και βεβαίως δεν μπορεί να γίνεται η στάθμιση, ξέρετε ασχολείστε πολύ με την αντιπροσώπευση, αλλά δεν ασχολείστε με την αποτελεσματικότητα. Αντιπροσώπευση τι σημαίνει καταρχήν? Αντιπροσώπευση σημαίνει ότι υπάρχει μεταξύ ψηφοφόρου και ασκούντος στην εξουσία μια σχέση εντολής, δεσμευτικής πολιτικής εντολής και μια σχέση λογοδοσίας. Αυτή δεν είναι η διασφάλιση της δημοκρατίας. Και δεν είναι και ένας έλεγχος αποτελεσματικότητας, δεν είναι μια προώθηση της αποτελεσματικότητας το να υπάρχει μια εξειδικευμένη λογοδοσία των ασκούντων εξουσία που εξασφαλίζεται από την αντιπροσωπευτικότητα. Η αποτελεσματικότητα, ξέρετε, είναι θετική αξία, αλλά είναι δευτερογενής. Δεν είναι διαζευτική με τη δημοκρατία. Αυτό σας φάνηκε αστείο, κύριε Καραμαλή? Α, μάλιστα. Λοιπόν, τέλος πάντων, να πω ότι η αποτελεσματικότητα δεν είναι αυταξία, ξέρετε, γιατί η αποτελεσματικότητα έχουν και οι δικτατορίες στην άσκηση της εξουσίας. Και αν έχετε διαβάσει, σας αρέσει να συζητάτε για τη Μακεδονία, αξίζει η Μακεδονία κάθε ενδιαφέρον, αλλά αν έχετε διαβάσει τους φιλιππικούς του Δημοσθένη, το θυμίζει ο Δημοσθένης ότι η δημοκρατία είναι λιγότερο αποτελεσματική, γιατί έχει διαβουλεύσεις, έχει διαδικασίες λήψης αποφάσεων, οι οποίες πολλές φορές